Το σαξόφωνο βυθίστηκε στον ύπνο και σταμάτησε. Ο γεροβάσια πέταξε τις ρηγότες πιτζάμες, μια κανάτα με νερό στο κομωδίνο άφησε και έτριψε να ζεσταθούν τις κρύες του παλάμες. Ο πάγος σαν ασβέστης στο παράθυρο και το κερί στο δρόμο προς τη δύση είδε τη λάμψη που ερχόταν από το άπειρο και μια φωνή από ψηλά να ψιθυρίζει. Είσαι ο Άγιος των φτωχών των αδυνάτων. Έχεις τη δύναμη απόψε να κερδίσεις, να επιστρέψεις τα καλά στα χέρια των θυμάτων και το σκληρό το βασιλιά σκληρά να τιμωρήσεις. Τα σαξόφωνα βυθίστηκαν στον ύπνο και σταμάτησαν οι δυο αντίπαλοι μαζί. Στον τελευταίο γύρο είναι καυτός σαν κεραυνός το πάθος που ανάστησαν όταν μιλάνε τα χαρτιά. Τι να σου πούνε γύρω. Ο γεροβάσια κέρδισε, ο διαιτητής φωνάζει, θα πάρει όλα τα καλά κι ολόκληρο το κάστρο. Δίκαιος αγώνας ήτανε, κανείς δεν αμφιβάλλει, αξίζουν όλες οι τιμές στις μοίρας του το άστρο. Ο Βασιά τότε φώναξε δύο παιδιά από το δρόμο, ξύπνιστε τους φουρναρίδες, πείτες να ετοιμάσουν, μέσα θα βάλω τα φλουριά που χάσατε με τρόμο και οι φαμίλιες σας ποτέ δεν θα ξαναπεινάσουν. Αφού τα πάντα μοίρασε, τα έβαλε στις πίτες και λίγο πριν τις 12 τις έστειλε στα σπίτια. Έρχεται η πρώτη της χρονιάς να μπει από τις τρύπες για να θυμόμαστε όλοι εμείς του Βασιά τη νύχτα. Γιατί είναι ο Άγιος των φτωχών των αδυνάτων, έχει τη δύναμη για πάντα να κερδίζει, θα επιστρέψει τα καλά στα χέρια των θυμάτων και τους σκληρούς όλης της γης σκληρά θα βασανίζει. Γιατί είναι ο Άγιος των φτωχών των αδυνάτων, έχει τη δύναμη για πάντα να κερδίζει, θα επιστρέψει τα καλά στα χέρια των θυμάτων και τους σκληρούς όλης της γης σκληρά θα βασανίζει.